Στην περαιτέρω στάση του εξετάζουν στα μπλόκα οι αγρότε μετά τη συνάντηση που είχαν χτε με τον Πρωθυπουργό, όπου και παρουσιάστηκε η πρόταση τη κυβέρνηση για φθηνότερο ρεύμα και προκαταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο. Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τι κινητοποιήσει του, φαίνεται να είναι οι αγρότε στα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη το μεσημέρι. Στον πλοκό των Μαλγάρων, οι αγρότε δηλώνουν εξαγριωμένοι μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, όπου θα εξετάσουν τι επόμενε κινήσει του μετά τη σημερινή σύσκεψη. Κλιμακώνουμε τη... τα μπλόκα μα. Αύριο θα κατεβούμε στην νίκη για την πανελλαδική συ... συγκέντρωση και θα αποφασίσουμε εκεί την επόμενη κίνησή μα. Εδώ στα Μάλγαρα, τι πρόκειται να γίνει. Εδώ στα Μάλγαρα θα μαζευτούμε ξανά. Μιλήσαμε χθε, δεν φεύγει κανεί. Είμαστε εξοργισμένοι όλοι. Θα μαζευτούμε ξανά σήμερα στι 5 η ώρα. Θα αποφασίσουμε τι επόμενε κινήσει γιατί λογικά γύρω στι 6 με 7 θα κλείσουμε το δρόμο. Αύριο στην νίκη τη Λάρισα στι 12 το μεσημέρι, η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών μετά τα νέα μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση ενώ στις 5 σήμερα συνεδριάζουν και οι αγρότες της Θεσσαλία. Οι αγρότες σήμερα κάνουν συσκέψεις ανά μπλόκο και παράλληλα συνεχίζουν με μπλόκα στους δρόμους και αποκλεισμούς, χωρίς να φεύγει από το τραπέζι το σενάριο της καθόδου στην Αθήνα. Τα μπλόκα που έχουν στηθεί ή θα στηθούν αργότερα μέσα στη μέρα είναι τα εξή. Στην Πάλαια Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, στη Χαλκιδόνα στον κόμβο του μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα, όπου γίνονται λιγόλεπτες διακοπέ τη κυκλοφορία. Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί εξή αποκλεισμοί δρόμων. Στι 6,5 το αγροτικό μπλόκο θα διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκη, στο ύψο των Μαλγάρων. Στην Καρδίτσα επίση θα υπάρξει διακοπή τη κυκλοφορία στον κόμβο Ε65. Το κλίμα μεταξύ των αγροτών έχει αρχίσει να διασπάται με την πρώτη αποχώρηση να είναι αυτή των πλημμυροπαθών από τον μπλόκο του Πλατίκαμπου, οι οποίοι και ζητούν εκ νέου συνάντηση με τον πρωθυπουργό.